δίνοντάς μας μια εικόνα ότι η τηλεδιδασκαλία, να το πω έτσι απλά, πηγαίνει σχετικώς καλά. Έχετε αντίστοιχη εικόνα καταρχήν ή πιστεύετε ότι τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα απολύτως αναμενόμενα? Ήταν σίγουρο ότι θα βρούμε κάποια από αυτά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκε το σχολικό σύστημα. Δεν μπαίνει κανένας να υπάρχει αυτή η εξέλιξη και είχαμε μείνει και πίσω ως χώρα στον τομέα αυτό. Όμως δεν γίνανε και τα κατάλληλα βήματα προετοιμασίας τον τελευταίο μήνα. Με αποτέλεσμα το σύστημα να σέρνεται, να έχει αργό ρυθμό, να μην είναι εύκολη η συμμετοχή των παιδιών και των δασκάλων, και αν έχει επιτευχθεί, και έχει επιτευχθεί βεβαίως κάτι, δεν θέλω να μηδενίζω, αυτό έχει γίνει χάρη στην μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι χωρίς ιδιαίτερη επιμόρφωση, χωρίς ιδιαίτερη ενθάρρυνση, ακόμα και με δικά τους δίκτυα, με πλατφόρμες που μπορούν να ανακαλύψουν, προχωρούν στην προσπάθεια αυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θέλω να τονίσω ότι βεβαίως και είναι αναγκαία ως υποβοηθητική, διότι η φυσική διδασκαλία είναι το στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει την εκπαίδευση. Επειδή λέτε για, αναφέρετε τώρα για τη τηλεδασκαλία, θεωρείτε ή φοβάστε ότι ενδεχομένως αυτό είναι μια προβολή στο μέλλον και να έχουμε υποκατάσταση της φυσικής παρουσίας στην τάξη από μια διαδικασία τηλεδιδασκαλίας? Κοίταξε, στα μυαλά ορισμένων ισχύει αυτό. Ναι. Υπάρχει. Απλώς θέλω να τονίσω, γιατί έχει σημασία, ναι, ότι υποβοηθεί αλλά δεν αντικαθιστά η εξ αποστάσεως διδασκαλία τη φυσική διδασκαλία στην τάξη. Έχουμε έκτακτες συνθήκες σήμερα. Ναι, τώρα όμως είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή φαντάζομαι, ναι, δεν υπάρχει κάποια είναι διαφωνία μόνο για το μένουμε σπίτι είναι σε ό,τι αφορά το όχι, σχολείο. Όχι, όχι, όχι. Σημασία έχει να δούμε πώς γίνεται αυτό. Και τεχνολογικά αλλά και εκπαιδευτικά. Τεχνολογικά σας ανέφερε τις αντικειμενικές πραγματικότητες. Δεν έχουμε κάνει πολλά βήματα. Δεν έχει αξιοποιηθεί το σύνολο της τεχνολογικής υποδομής ή το σύνολο της υπολογιστικής ισχύως του δημόσιου τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης. Δεν έχουν υπάρξει σύντομες μικρές επενδύσεις, σερβερ για παράδειγμα, που είναι φτηνή πια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι τι διδάσκουμε εκεί, ποια είναι η επιλογή που γίνεται. Διότι ένα μάθημα εξ αποστάσεως δεν είναι μεταφορά του μαθήματος που γίνεται στην τάξη στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει διαδραστικότητα. Και λογικό είναι. Ούτε διαδραστικότητα, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχει. Διεθνής εμπειρία δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα. Δεν ακούω το ΙΕΠ, το αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να λέει τίποτα για τα ζητήματα αυτά της διδασκαλίας. Επί του παρόντος κάνουμε σε ένα βαθμό. Ως άνθρωπος που παρακολουθείτε τα θέματα της εκπαίδευσης, ήταν και πρώην Υπουργός Παιδείας, ποια θα θεωρούσατε την ενδεδειγμένη λύση με βάση την κατάσταση όπως την περιγράψετε τώρα? Δεν ήταν καλύτερο να είχαμε μια διακοπή της διδασκαλίας και να δούμε τι θα γίνει μόλις τελειώσει η κρίση? Τι ακριβώς θα ήταν το πιο σωστό? Διακοπή έχουμε τη διδασκαλία. Ναι, διακοπή καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε μάθημα. Όχι, σταματάμε και δεν κάνουμε ούτε τη τηλεδιδασκαλία. Όχι. Γιατί ναι, δεν πρέπει να πάμε σε αυτό. Ναι. Πρέπει να αξιοποιούμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αλλά να την αξιοποιούμε με έναν ουσιαστικό τρόπο. Ναι. Και να έχουμε υπόψη μας, και έχει σημασία αυτό, ότι και τα παιδιά ζουν σε ένα κοινωνικό κλίμα το οποίο τα επιβαρύνει σήμερα. Οι έφηβοι ιδιαίτερα, όπως ξέρετε, είναι δύσκολο να μένουν σπίτι. Χρειάζεται προσπάθεια και υπάρχει και η επιβάρυνση από τις οικογένειες, οι οποίες βλέπουν ότι το μέλλον τους στην επομένη αυτής της υγειονομικής κρίσης θα είναι ένα μέλλον δύσκολο, ένα μέλλον δυσίωνο. Με αυτή την έννοια σιγά σιγά τα παιδιά στο μυαλό τους σκέφτονται διάφορα πράγματα. Άρα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτό το κοινωνικό κλίμα. Και να είναι, θα λέει κανένας, μια ευκαιρία, πολύ ουσιαστική ευκαιρία επικοινωνίας, κοινωνικής επικοινωνίας των παιδιών με τα άλλα παιδιά και με τους δασκάλους, με το σχολείο τους. Μάλιστα. Δηλαδή επιβεβαίωση όχι μόνο του εκπαιδευτικού, αλλά και του κοινωνικού ρόλου του σχολείου. Κυρία Φιλή, θέλω να το κάνουμε λίγο φραγκοδίφραγκα. Προεκτείνοντας, αν θέλετε, κάνω σαν ένα follow-up στην ερώτηση του Άρη. Το πιο κρίσιμο, ας πούμε, φετινό στοίχημα είναι αν θα γίνουν πανελλαδικές και πότε. Εδώ η πρόταση η δική σας.
και με την εμπειρία του πρώην Υπουργού Παιδείας. Ποια είναι? Ορίζουμε ύλη διδακτέα τώρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα μέτρα και λέμε ότι κάνουμε ως απότατη ημερομηνία, ξέρω εγώ, των εξετάσεων την 30η Ιουλίου. Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε? Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε, οι ύλη που θα εξεταστούν τα παιδιά στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν πρέπει να είναι ύλη που δεν έχει διδαχθεί στην τάξη. Πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτά που διδάχτηκαν ή θα διδαχθούν μέσα στην τάξη τα παιδιά. Αυτό είναι κρίσιμο μέσα θέμα. Μέσα στην τάξη. Γιατί, μέσα στην τάξη. Όχι εξ αποστάσεως. Μέσα στην τάξη. Άρα ότι έγινε μέχρι τις 15 περίπου Μαρτίου. Ή ό,τι θα γίνει μετά. Ή ό,τι ναι. Έχουν μπροστά μας χρόνο. Α, ναι, ναι, βέβαια. Αν όλο πάνω. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω, η εξεταστέα ύλη για τα πανεπιστήμια, οι εισαγωγές πρέπει να είναι αυτή που θα έχει διδαχθεί μέσα στην τάξη. Χρειάζεται μια επεξεργασία για το ζήτημα αυτό. Το λέω διότι εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτήν την διδασκαλία τη φυσική. Δεν δημιουργεί νέες ανισότητες. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν κομπιούτερ, άλλοι έχουν πρόσβαση, άλλοι δεν έχουν πρόσβαση. Αυτό αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να υπάρξει εκ μέρους του κράτους μια επιδότηση για την αγορά τάμπλετ, όπως επίσης για την προσφορά δεδομένων. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά. Και γενικότερα το καινούριο αυτό της εξαποστάσεως δεν έχει χωνευτεί. Πάντως, κύριε φίλοι, κρατάμε το εξής. Η δική σας τοποθέτηση στο θέμα πανελλαδικές είναι ό,τι έχει διδαχτεί στο σχολείο μέχρι τώρα, ό,τι διδαχτεί όταν τα σχολεία ξανανοίξουν. Μέχρι τη στιγμή των εξετάσεων. Και ξαναβάζω την ερώτηση. Επειδή νομίζω ότι παίζει και ένα ρόλο ψυχολογικό για τα παιδιά που βρίσκονται ούτως ή άλλως υποπίεση λόγω εξετάσεων, πίεση που έχει μεγεθυνθεί, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω κορονοϊού. Ημερομηνία εξετάσεων υπάρχει για σας και εννοώ σε ένα πλαίσιο, ως απότατο όριο. Η κυρία Κεραμέως εχθές μας έδωσε ένα χρονικό πλαίσιο των εξετάσεων. Μέχρι 15 Ιουλίου, αλλιώς Σεπτέμβρη. Η δική σας άποψη για την ημερομηνία δεν υπάρχει πλαίσιο. Αυτό δεν είναι πλαίσιο, είναι όλες οι δυνατότητες. Να το κουβεντιάσουμε. Για να το πω αλλιώς, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι κατά καλό καιρό εξετάσεις πανελλαδικές δεν κάνουμε. Μετά τις 15 αυτό Ιουλίου. Κατάλαβα. 15 Ιουλίου είναι καλοκαίρι, όπως ξέρετε. Αυτό, κατά καλό καιρό, 15 Ιουλίου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψη κυρίας Κεραμέως. Είναι υπουργός, φαντάζομαι ότι έχει τη βαρύτητά του. Ξαναλέω, για να μην κάνουμε εύκολη συζήτηση για ένα θέμα το οποίο μπορεί να αναστατώσει τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών. Πρέπει να κουβεντιάσουμε το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, πότε ανοίγουν τα σχολεία είναι κρίσιμη παράμετρος. Πώς ανοίγουν τα σχολεία, θα ανοίξουν όλα μαζί ή θα είναι πρωί-απόγευμα εκ περιτροπής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να μας πει το Υπουργείο τι έχει σκεφτεί. Και μετά να δούμε βεβαίως το ζήτημα και της ύλης, κρίσιμο ζήτημα, και του χρόνου των εξετάσεων. Ναι. Μήπως, λέω πως θα πρέπει να κάνουμε την ανάποδη ανάγνωση, δηλαδή να πούμε ότι οι εξετάσεις θα γίνουν τότε, γιατί αν δεν γίνουν τότε, είναι σαφές ότι θα πάμε στην επόμενη σεζόν. Αν όμως ορίσουμε μια ημερομηνία ως στόχο, τότε πιθανότατα να μπορούμε να ορίσουμε και τη διδακτέα ύλη. Όπως είπατε και εσείς, είναι τι έχουμε διδαχθεί μέχρι τώρα, είναι και το τι θα διδαχτούμε όταν ξανανοίξουν τα σχολεία. Θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα του Θωμά, ερώτημα. Δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Ή θα πάμε σε παράταση της αναστολής των μαθημάτων. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, αν μας επιτρέπετε, κύριε φίλη, έτσι, γιατί σας βάλαμε κάτω ως υπουργό από ό,τι φαίνεται σήμερα. Τι να κάνουμε, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τα θέματα της παιδείας. Και ορθώς είναι και θα έχουμε τη και λιώσεις, η αγωνία των παιδιών είναι μεγάλη. Πολιτικά. Και όσο παρατείνεται η ιστορία αυτή, τα παιδιά έχουν πιο μεγάλες αγωνίες. Λοιπόν, να πάμε για πολύ λίγο και στο πολιτικό γήπεδο ευρύτερα σε σχέση με τον κορονοϊό. Έτσι, κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είσαστε. Μέχρι τώρα αποτίμηση που κάνετε για το πακέτο μέτρων. Το ένα κομμάτι που αφορά την υγεία, τα μέτρα περιορισμού, κυκλοφορίας κλπ. Το δεύτερο είναι τα οικονομικά. Και πάνω σε αυτό, και τι περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες, γιατί οι πληροφορίες υπάρχουν για οικονομικό πακέτο, το οποίο θα ανακοινώσετε πακέτο προτάσεων ως αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής, όπως είδατε, ακολουθεί μια υπεύθυνη στάση. Ακολουθεί, ενισχύει μέτρα τα οποία αποσκοπούν στο να προλάβουν το κακό. Το κακό και στον υγειονομικό τομέα και στον οικονομικό-κοινωνικό τομέα. Διότι είναι δύο τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι έχουν πετύχει τα μέτρα
που αφορούν την πρόληψη αυτή τη στιγμή. Έχουν πετύχει διότι εκφράστηκε μια στήριξη στα μέτρα αυτά από όλα τα πολιτικά κόμματα, μοναδική εξαίρεση από τις κοινωνικές έτσι, δυνάμεις είναι η Εκκλησία, η οποία δεν στήριξε τα μέτρα αυτά εξ αρχής. Αλλά το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, όλες οι κοινωνικές δυνάμεις στήριξαν τα μέτρα αυτά του περιορισμού της πρόληψης, έχει αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, αύριο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει τις συγκεκριμένες κοστολογημένες προτάσεις του για εμπροστοβαρή μέτρα στήριξης της οικονομίας, τα οποία έχουν περίπου, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι της τάξης του 15% του ΑΕΠ, έναντι 2% που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Τονίζω εμπροστοβαρή, διότι επιχειρήσεις που θα κλείσουν σήμερα δεν θα ανοίξουν εύκολα μεθαύριο. Άρα πρέπει τώρα να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, τώρα να στηριχτούν οι εργαζόμενοι, όχι με επιδόματα, όχι μετατρέποντας τους μισθούς σε επιδόματα όπως κάνει η κυβέρνηση, αλλά με την πλήρη κάλυψη των μισθών τους. Αυτό το οποίο γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνω. Θα τα παρουσιάσουμε τα μέτρα αυτά αύριο, που έχουν να κάνουν και με δημοσιονομικές επιχορηγήσεις, αλλά και με άλλα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και την κάλυψη δανείων που υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Έχει μεγάλη σημασία τα μέτρα να είναι μέτρα στήριξης της οικονομίας και όχι αναδιανομής υπέρ των πλουσίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό αυτό. Το κρατάμε όπως μας το λέτε και υποσχόμαστε μια δεύτερη κουβέντα η οποία θα αποτιμά και το πακέτο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όπως μας είπατε θα προταθεί αύριο. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Η κυβέρνηση είχε πει ότι θα ζητούσε από τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες τα χρήματα, την επιστροφή από τους τόκους που έχουν κατακρατήσει για τον δανεισμό του ελληνικού δημοσίου. Είναι η στιγμή να τα πάρει τώρα και να τα δώσει για την στήριξη της οικονομίας. Καλημέρα κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας. Πρέπει να πω ότι με αυτά...